Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής τελετής και εκδήλωσης. Μετά από εισήγηση του Δημάρχου και όπως είπε και ο ίδιος, μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Δήμος θα τιμήσει εθελοντές, πρόσωπα αλλά και φορείς που έχουν προσφέρει στην κοινωνική ανάπτυξη, την τοπική κοινωνική ανάπτυξη. Η απόφαση αφορούσε όχι μόνο πρόσωπα και οργανώσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος, αλλά και οργανώσεις που αυτόνομες που συμμετέχουν στην πόλη, ιστορικές οργανώσεις, νέες οργανώσεις. Και έχουμε διαμορφώσει ακριβώς το κατάλογο όπως θεματικό και θα ζητούσαμε όσοι ως ονόματα ακούγονται να έρχονται επί σκηνής. Κύριε Δήμαρχε, θα αρχίσουμε ως εξής. Βεβαίως. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που προσέφεραν, είτε ήταν απλοί πολίτες, είτε σωματεία, είτε η Εκκλησία. Θέλω να πω ότι ήταν οι πρώτοι και έχουν ακολουθήσει πολλοί άλλοι, δεν τους αδικούμε, να ξέρουν ότι τους έχουμε πάντοτε στην καρδιά μας και τους αυτούς οι οποίοι πιθανόν να μην πάρουν αυτό το, δεν θα το λέγα βραβείο, αλλά αυτή την ένδειξη ευγνωμοσύνης από το Δήμο. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι μια προσπάθεια ώστε όλοι οι οποίοι έχουν διάθεση, ικανότητες και γνώσεις να προσφέρουν στο συνάνθρωπό μας. Άρα από εκείνους που βοήθησαν και οι οποίοι ίσως δεν ακούσουν σήμερα, εγώ έτσι να ζητήσω ταπεινά τουλάχιστον συγγνώμη και να ξέρουν ότι είναι εισάξιοι με τους άλλους και σε πρώτη ευκαιρία και αυτή θα αναγνωριστεί το έργο τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε τρεις κυρίες. Ξεκινάμε σε εκπαιδευτικούς. Από το πρώτο γυμνάσιο Μοσχάτου, την κυρία Κυριακή Αλεβίζου και την κυρία Άννα Βλάχου και την κυρία Λευκή Αθνασοπούλου από το Πειραιά, από το πρώτο γυμνάσιο. Να έρθουν και οι τρεις επισκηνείς παρακαλώ. Είναι εδώ και η κυρία Αθνασοπούλου, έχουμε μιλήσει με όλους και όλες. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε το προφίλ. Η κυρία Λεβίζου είναι ενεργεία, φιλόλογος στο πρώτο γυμνάσιο Μοσχάτου, είναι φελότρια καθηγήτρια στα φροντιστήρια του Δήμου και η κυρία Άννα Βλάχου είναι συνταξιούχος, αλλά τι συνταξιούχος, εν ενεργεία βεβαίως, αυτή τη στιγμή είναι μια φελότρια στα μαθήματα του Δήμου. Ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Δήμαρχο Μοσχάτου για την πρωτοβουλία του να ιδρύσει τμήματα κοινωνικής αλληλεγγύης για παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σε φροντιστήριο ή που έχουν δυσκολίες και που θα ήθελαν κάποια ιδιαίτερη φροντίδα. Θα παρακαλούσα δε και όσους ξέρετε και όσα παιδιά έχετε να τα στείλετε στα τμήματα του Δήμου και να πλαισιωθούν και από άλλους θελοντές καθηγητές. Όμως, δεν νομίζω ότι κάνω κάτι το ιδιαίτερο, μην το θεωρήσετε σπουδαίο. Απλά, εγώ συνεχίζω αυτά που επί 35 χρόνια έκανα και δεν ήθελα να τα ξεχάσω και ήθελα να μπορώ να προσφέρω πάντα. Σκεφτείτε ότι παράλληλα με τον παλιό μου υποδιευθυντή, τον κύριο Κυριακόπουλο, ασχολούμεθα και συλλέγουμε υλικό για την ιστορία του πρώτου γυμνασίου Μοσχάτου, το οποίο ιδρύθηκε το 1932, από τον αείμνηστο Γεώργιο Παπανδρέου και που ήταν το κόσμημα σχολείο της περιοχής. Μαζεύουμε λοιπόν υλικό για να το κάνουμε σε μια ωραία έκδοση και παρακαλούμε από εσάς, αν έχετε στοιχεία, υλικό, έγγραφα, οτιδήποτε έχετε που θα έχετε τελειώσει όλο σας το σχολείο, να μας το φέρετε, είτε στον κύριο Κυριακόπουλο, είτε σε μένα. Είναι μια προσπάθεια και ένα ελάχιστο μια ελάχιστη τιμή προς αυτό το σχολείο που έχει γαλουχίσει τόσους και τόσους μαθητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την τιμή αυτή. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους. Προσπαθούμε και αγωνιζόμαστε σε αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο.
και να ξέρετε ότι ακόμη και στάση πληρωμών να γίνει, εμείς στα σχολεία θα δουλεύουμε. Το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνουν και άλλοι συνάδελφοι. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά τις γνώσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω, η κυρία Λευτέρα Βασοπούλου είναι η μόνη από τους 18 που είναι εκτός πόλης. Δηλαδή είναι συνταξιούχος από το 13ο Γυμνάσιο Κυριάκη, και να ευχαριστούμε τώρα γι' αυτό. Και πηρεώτησα. Για την ευκαιρία που μου δόθηκε να προσφέρω στα παιδιά. Για μένα είναι μεγάλη ευχαρίστηση και θα ήθελα όσο δυνατόν περισσότερα να έρθουν για να τα αγκαλιάσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Θα φωνάξω, θα προσκαλέσω εδώ επί σκηνής τους καθηγητές του Δευτέρου Γυμνασίου Μοσχάτου. Ενεργεία νυν και ενεργεία με τον ιδιαίτερο τρόπο του εθελοντισμού, την κυρία Ελπίδα Βασιλά, φιλόλογο, την κυρία Βασιλική Δούλαρη, τον κύριο Νίκο Μετερίδη, ελάτε παρακαλώ, την κυρία Σταβούλα Πολυμενάκου, την κυρία Πόπη Καφορέα και την κυρία Φωτεινίδα Σακλή, την διευθύντρια. Παρακαλώ πολύ, ελάτε. Ελάτε. Να σας πω όμως το εξής. Παραλυπόμενο, όταν τις πήραμε τηλέφωνο της κυρίας και τους κυρίους βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί είχαν μία συστολή του να ανέβουν επί σκηνής. Και κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι δεν θα έρθει κανείς επί σκηνής. Αυτό όμως που γίνεται, ζήτησαν, και αυτό είναι προς τιμήν τους, να έχουν μία συλλογική παρουσία, δηλαδή να είναι με το σχολείο τους. Αυτό μου ζητήθηκε, αυτό μας ζητήθηκε και αυτό κάνουμε. Να σας ακούσουμε. Καλημέρα σας και καλή χρονιά. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου, του δευτέρου γυμνασίου Μοσχάτου, γιατί έχουν στηρίξει εμένα πάρα πολύ. Αυτό που προσφέρω σε αυτά τα παιδιά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που παίρνω από αυτά τα παιδιά. Παίρνω μεγάλη χαρά, ηθική ικανοποίηση, γνώσεις, διότι η θεωρία του πανεπιστημίου, όπως γνωρίζετε, απέχει πολύ από την πράξη του σχολείου. Φυσικά, τη διευθύντρια του Δευτέρου Γυμνασίου Μοσχάτου που μου πρότεινε να συμμετέχω και την κυρία Καπετανάκη, γιατί με εμπιστεύτηκε. Εμπιστεύτηκε τα νέα παιδιά, εμπιστεύεται τα νέα παιδιά και μου είπε ότι είναι δίπλα μου σε ό,τι χρειαστώ. Και φυσικά το Δήμαρχο, διότι αν δεν ήταν εκείνος, δεν θα γινόταν η όλη διαδικασία, το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την τιμητική διάκριση και για το ότι οργανώθηκαν αυτά τα μαθήματα. Η προσφορά δικιά μας ήταν απλά να πηγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα απλώς να εκφράσω τη μεγάλη μου χαρά που βλέπω ένα Δήμο που είναι συσπηρωμένος. Είναι ένας πυρήνας για να βγαίνουν από εκεί πράγματα ομαδικά και συλλογικά. Και αυτό είναι αναγκαίο για να σωθούμε σήμερα, για να υπάρχουμε. Δεν έχω ανάγκη επένου για τίποτα, δεν κάνω τίποτα απολύτως. Είναι αυτονόητο αυτό που κάνουμε όλοι και ακριβώς το κάνουμε για να υπάρχουμε. Αλλά ήθελα να πω κάτι που είπε ο Ηλίτης, να σας το χαρίσω έτσι, ότι η αλληλεγγύη και πολλές άλλες αρετές είναι γνήσια ελληνικές, είναι δικές μας αρετές. Μας κάνουν να τις ξεχάσουμε κάποιοι αόρατοι εχθροί, αλλά βλέπω ότι ο Δήμος εδώ τις επαναφέρει, τις κάνει βίωμα των ανθρώπων και δικό του και πιστεύω είναι το μυστικό για το μέλλον μας, αλλιώς θα χαθούμε. Χάσαμε την ψυχή μας, είναι με νούμερα. Χαίρομαι που ο Δήμος τα αντιμετωπίζει έτσι, πραγματικά. Να είστε καλά. Καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλους με υγεία. Δεν θα σας κουράσω. Άλλωστε, εμείς οι δάσκαλοι προτιμούμε πάντοτε να διδάσκουμε μέσα από το παράδειγμα, μέσα από τις πράξεις μας και λιγότερο με τα λόγια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα μόνο να πω στον Δήμαρχο και σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί χάρη στο δικό του το μεράκι και τη βοήθεια μπορούν τα σχολεία μας να λειτουργούν. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Δευτέρου Γυμνασίου Μοσχάτου,
γιατί με την αγάπη τους και με την εμπιστοσύνη τους μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα καλέσουμε εδώ και από εκεί ξεκίνησε η συζήτηση περί τρόπου παρουσίασης τη Διευθύντρια του Δευτέρου Λυκείου Μοσχάτου, την κυρία Μαρία Χρυσούλα Κόκου, να έρθει εδώ επί σκηνής. Κυρία Διευθύντρια, χρόνια πολλά και καλές επιτυχίες. Είχατε πει η συλλογικότητα του σχολείου. Καλημέρα σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Η τιμή που μας κάνει ο Δήμος Μοσχάτου θα έπρεπε να είναι αντίστροφη. Εμείς θα τους τιμήσουμε γιατί μας βοήθησαν να μπούμε σε εθελοντικά προγράμματα. Και μας τα πρότεινε. Και για τον Ταύρο. Από εκεί και πέρα, όταν μου πρότειναν να αυτή τη τιμητική εκδήλωση στο πρόσωπό μου, εγώ θεώρησα ότι είναι λάθος. Και το είπα στον κύριο Ιωαννίδη και γι' αυτό ακριβώς ο κύριος Ιωαννίδης τώρα με φώναξε μόνιμα. Θεωρώ ότι όταν ένας διευθυντής σχολείου παίρνει αποφάσεις, κινεί τα πράγματα, δεν τα κάνει μόνος του και δεν είναι το σχολείο ο διευθυντής. Το σχολείο είναι οι συνάδελφοί του, οι υφιστάμενοι του, με τους οποίους πάντα συνεργάζεται για να πάρει μια απόφαση. Γι' αυτό ακριβώς του είπα ότι τουλάχιστον θα έπρεπε να αναφερθώ στην κυρία Καραχάλιου, την υποδιευθύντρια, και στον κύριο Ρίζο, τον υποδιευθυντή μου. Θα έρθω λοιπόν τη σκηνή, κύριε Ρίζο. Οι οποίοι δεν ήθελαν να ανέβουν να πάνε. Εμείς το ξέραμε, δεν μπορούσαμε να σας αναφέρουμε εμείς. Έπρεπε να σας αναφέρει η διευθύντρια. Και φυσικά σε όλο το Σύλλογο Καθηγητών του Δευτέρου Λυκείου Μοσχάτου. Γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον κύριο Δήμαρχο ότι σε όποια του σκέψη ή σχέδιο θέλει τη βοήθειά μας, θα την έχει οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση σε εθελοντική βάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, πολυμελής ομάδα από το πρώτο Λύκειο Ταύρο. Αναφέρω αλφαβητικά. Κυρία Δημήτρα Μοσχούδη, φιλόλογος. Ο κ. Κωνσταντίνος Τσιρός, μαθηματικός. Κυρία Κατερίνα Φεργαλά. Κυρία Αντωνία Γκάντλου. Βεβαίως ο διευθυντής, ο κύριος Τάσος Μπακάλης. Γνωρίζουμε ότι θα έχουμε κάποιες απουσίες σήμερα. Τον κύριο Μπακάλη, είναι όλη η ομάδα. Κύριε Διευθυντή, θα πάρετε όλο το σετ. Επίσης, και του κυρίου Τσιρόνη, του κυρίου Δούναβη και του κύριου Λιβερόπουλου. Και θα μας εξηγήσει ο κύριος Διευθυντής, γιατί στην ομάδα του πρώτου Λυκείου Ταύρου, που διδάσκει στα μαθήματα αυτά, υπάρχουν και δύο εκπαιδευτικοί. Θα τα πείτε, κύριε Διευθυντή. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Θα μιλήσω με δύο ιδιότητες, σαν Λυκειάρχης του Λυκείου Ταύρου και σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Σωματείου Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Σαν σχολείο χαιρετίζουμε και συγχαίρουμε τον Δήμαρχο, τον Δήμο και τον Δήμαρχο για την αξία στην έννοια της αλληλεγγύης. Υλοποιούμε τα προγράμματα στο σχολείο μας και όχι μόνον με το καλύτερο δυναμικό, στελεχικό δυναμικό, μαθηματικό και φιλόλογο να κάνουν μαθήματα. Το πρώτο είναι αυτό. Επίσης, μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, η οποία προσφέρει και αυτή με τη σειρά της και πιστεύοντας πάλι στην αξία της αλληλεγγύης,
δύο εξαιρετικούς μαθηματικούς οι οποίοι κάνουν μάθημα στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά και να είμαστε πάντα ενωμένοι και αλληλέγγυοι για τις δυσκολίες που περνάμε και πιθανότητα να συνεχιστούν, πιστεύω, για λίγο διάστημα. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, καλή χρονιά και από μένα. Θα ήθελα μόνο να πω αυτό. Η παιδεία είναι προνόμιο όλων μας. Η δωρεάν παιδεία. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους γονείς, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι είπανε, να στείλετε τα παιδιά σας. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου και έχουμε όλοι πολύ θέληση να βοηθήσουμε τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλές επιτυχίες. Έχω μιλήσει, δεν τον έχω δει, θα τον αναφέρω όμως. Είναι ο γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο κύριος Κανέλλος, αγαπημένος, είναι εδώ παρακαλώ. Ελάτε αγαπητέ, αφού σας είχαμε πού θα έρθετε, ελάτε. Ξεκίνησε τα μαθήματα από πέρυσι, από την περίοδο 11-12, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, να εκδηλώσει εδώ στην πόλη. Καλωσορίσατε. Απλά θα ήθελα έτσι να πω πρώτα απ' όλα αυτή η προσπάθεια είναι προσπάθεια κυρίως των γυναικών με επικεφαλής την κυρία Καπετανάκη και την κυρία Καραβία, κυρία Λουκάκη, κυρία Φουστέρη, κυρία Τσέλη, κυρία Βουγγιλούλη, κυρία Τεσμελή. Αυτές λειτουργήσαν το δίκτυο και η κυρία Λουκή, το δίκτυο αλληλεγγύης και σε αυτούς οφείλεται όλο αυτό το έργο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι... Επειδή όμως ξεκινήσαμε εδώ με τον συνάδελφο, τον Αγαμέμνονα, την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, που έχω και εγώ κάποιες σχέσεις, θέλω να σας πω ότι στο πρόσωπό του, ειλικρινά σας το λέω και συγκινούμε, βρήκα έναν άνθρωπο παλιά σκοπής, θα έλεγα, παρότι είναι νέος, που αγαπάει και τη δουλειά του και τα παιδιά. Χωρίς τίποτα έρχεται, είναι εκτός μουσκάτου τάβου. Έρχεται, έχει αγαπήσει και την περιοχή και τα παιδιά και γι' αυτό, ας πούμε, έτσι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που τον έχουμε κοντά μας και μας βοηθάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη διάκριση τον Δήμαρχο και όλο το Συμβούλιο. Και θα ήθελα να τονίσω ότι ήδη πριν 1,5 χρόνο, όταν ακόμα δεν υπήρχε τόσο ευαισθητοποίηση για την έννοια του κοινωνικού φροντιστηρίου, είχαμε κάνει κάποια συζήτηση, είχα διακρίνει αυτά τα κοινωνικά αντανακλαστικά, τα οποία είναι απαραίτητα, πλέον το έχουν καταλάβει όλοι, για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Και αυτή η συνεργασία με έχει γεμίσει με χαρά και νιώθω πολύ καλά και ευχαριστώ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, θα τελειώσουμε το χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχει και καλλιτεχνική κατάρτιση. Έχουμε μία ομάδα εθελοντών, αγιογράφων, τους καλούμε τους τέσσερις επί σκηνής. Είναι μια νέα ομάδα, συμμετέχει στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου και κάνει μαθήματα. Είναι ο κ. Αντώνης Τρίχας, η κυρία Μόνικα Ντούκα, ο κ. Θόδωρος Μπακογιάννης και ο Αλεξάνδρος Ζαΐνη. Είναι και οι τέσσερις, πολύ ωραία. Τους ευχαριστούμε που ήρθαν. Είναι ένα τμήμα δυνατό του πνευματικού κέντρου. Είναι τέσσερις έπαινοι. Να σας πω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη λειτουργία, στη διαδικασία, όταν έγινε η πρόταση από τον κύριο Δήμαρχο, ζητήθηκε να μην υπάρχουν πλακέτες, και οι πλακέτες δίνουν από εσάς. Οι πλακέτες δίνουν ένα άλλο χαρακτήρα, πιο χρησιμοποιημένο. Απλή έπαινη. Και οι έπαινοι με μορφή πάπυρου δόθηκαν σε ομάδα αυτή. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να ακούσουμε ένα εκπρόσωπο από την ομάδα. Ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Χρόνια πολλά. Εύχομαι μια χρονιά δημιουργική, παραγωγική για όλους. Κυρίως με καλή διάθεση. Νομίζω ότι και η διάθεση αυτή είναι που μας έφερε όλους εδώ. Η καλή διάθεση όλων των εθελοντών, οι οποίοι προσέφεραν την εργασία τους με δύο τελώς. Και από την άλλη πλευρά, η καλή διάθεση του Δήμου που αγκάλιασε τις προσπάθειές μας. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς την όλη υλικοτεχνική δομή που μας προσφέρει ο Δήμος, οι προσπάθειές μας θα ήταν άκαρπες. Ευχαριστούμε λοιπόν ολόκληρο εκ μέρους όλη της ομάδας.
Και δεν θα με ακρηγορήσω, θα ευχηθώ καλή χρονιά. Εύχομαι να στείλετε, να έρθετε και εσείς ίδιοι να επισκεφτείτε το εργαστήριο της Αγιογραφίας, να δείτε από κοντά τη Βυζαντινή Αγιογραφία. Και θα ευχηθώ καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην ομάδα γιατρών, 7 ονόματα, νομίζω ότι είναι παρόντες, παρούσες οι 4. Κυρία Κυριακία Σιμωμίτη, πνευμονολόγος, ο κ. Θανάσης Καραγιάννης, ογκολόγος, κυρία Παρασκευή Κοσκερίδου, ειδικός γιατρός οικογενειακής γενικής ιατρικής, και οι 4 ορθοδοντία τρίμας, ο κ. Γιάννης Χρυθάρης, ο κ. Χάρης Πασιαρδής, κ. Βλάσης Τσάβης και κυρία Ιωάννα Τσάβη. Παρακαλώ πολύ να έρθουν εδώ τη σκηνή να παραλάβουν το κινητικό, την διάθεσή του. Ξέρετε, οι γιατροί είναι πιο, είναι επίσης ευαίσθητοι, αλλά είναι πιο κοφτή ομάδα από την εκπαιδευτική. Καλωσορίσατε. Ωραία. Είναι όλη η ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Ωραία. Υποσιάζει με ένα τρέσιμο μου τώρα. Θα θέλαμε να ακούσουμε, κυρίως οι συμμετέχοντες, να ακούσουμε ένα δικό σας. Είστε μαθητές. Ποιους δύο. Μαθητές, φροντιστήρια, την Παραδείγματος Πανεπιστημίου. Παρακαλώ. Καλή χρονιά σε όλους. Πολύ σύντομα να ευχαριστήσω το Δήμο για τη δυνατότητα που μου έδωσε να συμμετέχω σε αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα. Αυτό που ήθελα μόνο να πω είναι, επειδή ασχολούμαι με τον καρκίνο, είμαι ογκολόγος, ο καρκίνος αντιμετωπίζεται μόνο ή κυρίως καλύτερα μέσα από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Οπότε καλώ όλες τις δημότησες να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί το πρόγραμμα αυτό θα συνεχίσει και θα είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, την Αντιδήμαρχο. Καλή χρονιά και με υγεία. Καλή χρονιά σε όλους. Απλά ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο. Ήθελα να πω ότι απλά έκανα το αυτονόητο και να δηλώσω ότι και στο μέλλον όπου μπορώ να προσφέρω είμαι διαθέσιμος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Σας εύχομαι όλους, σε όλους, υγεία, αγάπη, πολύ τύχη, μια πολύ τυχερή χρονιά. Ήθελα να αναγνωρίσω ειλικρινά το προσωπικό ταλέντο του Δημάρχου μας για την υποκίνηση ανθρώπων. Το είχε από τότε που ήμασταν μαθητές, το έχει και σήμερα ως άρχον του Δήμου μας. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία όλοι μας. Αυτό για το οποίο τιμούμαστε σήμερα νομίζω είναι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κοινωνική υποχρέωση που έχουμε. Είναι ένα δημοκρατικό καθήκον, γιατί δημοκρατικό καθήκον και δημοκρατική πράξη είναι ό,τι είναι προς το καλό των ανθρώπων. Και ας ελπίσουμε από εδώ και πέρα τα πράγματα να πάνε ακόμα πιο καλύτερα. Φοβάμαι όμως ότι οδηγούμαστε σε δύσκολους ανθρώπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή χρονιά και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ειδική διάκριση που μου κάνετε και να συγχαρώ τον Δήμο και τον Δήμαρχο για την πρωτοβουλία αυτή αλληλεγγύης που παίρνει και να δηλώσω ότι με χαρά θα συνεχίσω να στηρίζω τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, καλές επιτυχίες, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, έχουμε 5 συλλόγους που δρούν στην πόλη, χωρίς να έχουν έδρα την πόλη, τους αναφέρω και τους 5 και παρακαλώ πολύ να έρθουν επί σκηνής. Είναι ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω, δράση για την πρόληψη του μετανόματος. Να έρθει παρακαλώ πολύ η κυρία Χαλδαίου Πίτρου, η πρόεδρος. Ο Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Μετανόματος με Λάμπους. Κυρία Κοκοράκη, νομίζω πρέπει να είναι εδώ. Η κυρία Γεωργοπούλου είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ογκολογικού Νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι. Είναι εδώ, κόβουν την πίτα τους το απόγευμα, αλλά ήρθαν κοντά μας. Ο κύριος Στέλιος Δεκάτης είναι πρόεδρος του Ρόταρι του Πειραιά. Παρακαλώ πολύ να έρθει.
και δεν θα παραστεί, από ό,τι μας ειδοποίησαν λίγο πριν, έτυχε κάτι ξαφνικό, από τα ιατρία κοινωνικής αποστολής της Ιεράρχειας Επικοπής, ο κ. Κώστας Δίντσας, η εκπροσωπός του. Είναι αυτοί οι τέσσερις σύλλογοι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δημάρχη, αν θέλετε κάτι. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και ο κύριος Δεκάτης. Τίποτα, εγώ για μια φορά ακόμα πω ότι εγώ δεν έκανα τίποτα. Το κάναν οι δημοτικοί μας σύμβουλοι. Πιστεύω υπήρχε μια παρακίνηση και από τις άλλες παρατάξεις, πολύ μεγάλη, έτσι, να το αναγνωρίσουμε. Δεν θέλω έτσι να τους διακρίνω, κάποιοι ήταν πιο έντερμοι. Αλλά και αυτούς τους ανθρώπους, και αυτές τα σωματεία που είναι εκτός του Δήμου μας και που αγκαλιάζουν, μάλιστα θα σας πω το εξής. Είναι τραγικό ότι έλεγα στο αυτό με το Ογκολογικό Νοσοκομείο ότι υπήρξαν και δύο ή τρεις περιπτώσεις που ήταν δυστυχώς θετικές. Όμως προλάβαμε, δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι ποτέ ίσως δεν θα παίρνανε χαμπάρι τι γινότανε, αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται όχι ότι επειδή είμαστε εμείς, αλλά επειδή είναι αυτή. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο. Παρακαλώ. Μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Αφελοντών κατά του καρκίνου αγκαλιάζω. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, αγάπη, δημιουργικότητα, αλλά και προσφορά και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης για τη τιμή που μας κάνατε, κύριε Δήμαρχε, να τιμήσετε το έργο του Αγκαλιάζω, ένα έργο που απαριθμεί 37 χρόνια στον χώρο. Και να σας συγχαρώ επίσης τόσο εσάς όσο και την κοινωνική σας υπηρεσία για την ευαισθητοποίηση που έχετε δείξει σε θέματα ενημέρωση των πολιτών σας σε θέματα του καρκίνου. Να σας ενημερώσω ότι έγινε αποδεκτό το αίτημά σας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού για τον καρκίνο του τραχύλιου που διανύουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Πρόληψης για τον καρκίνο του τραχύλιου της μήτρας. Και επίσης έγινε αποδεκτό το αίτημά σας για ενημέρωση των πολιτών σας για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου το Μάρτιο. Το Αγκαλιάζω έχει σαν στόχο τη σφαιρική ενημέρωση των πολιτών για όλων των ειδών των καρκίνων. Αυτό το έργο το πραγματοποιεί με προγράμματα ενημέρωσης για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, ψυχοκοινωνική στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, ενδονοσοκομιακά προγράμματα και το πρόγραμμα συνηγορίας και διεκδίκησης δικαιωμάτων των ασθενών. Αυτά όμως τα προγράμματα δεν θα μπορούσε να τα πραγματοποιήσει αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές του. Σε αυτούς λοιπόν ανήκει αυτό το βραβείο και σε αυτούς το αφιερώνω σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε όλους τους ανθρώπους που είναι σήμερα εδώ, ότι ο εθελοντισμός είναι δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους μας. Ανεξάρτητα από κοινωνική τάξη και από επαγγελματική ιδιότητα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, υπάρχει ανάγκη για κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη. Όλοι αυτό το διαπιστώνουμε και η δική μας παρουσία είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη και αναγκαία. Γι' αυτό σήμερα κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους σας. Ελάτε κοντά μας. Ελάτε. Όλοι μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, γιατί όλοι μπορούμε να αγαπάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή χρονιά. Σαν πρόεδρος του Μελάνχους θα ήθελα να παρακαλέσω πραγματικά την κυρία Κοκοράκη να έχει τη δίπλα μου. Το Μελάνχους που εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή, εγώ σαν γιατρός, εκείνη σαν ιδρυτικό στέλεχος, είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε κυρίως από μελανοπαθείς ή συγγενείς του, συγγενείς μελανοπαθών, με πιο φανατικούς αυτούς που έχουν καταλήξει από την νόσο. Ενωθήκαμε όλοι στην προσπάθεια να εξανεμιστεί ένας καρκίνος που δυστυχώς χτυπάει όλο νεότερες ηλικίες στην Ελλάδα. Σαν άτομο αναφοράς Ελλάδας-Κύπρου μπορώ να σας το διαβεβαιώσω και που καταπολεμείται 1.000.000% με την πρόληψη. Τρία πράγματα που μπορούμε να σας τα δίνουμε για τα δημοτικά σας ιατρία ή το κοινωνικό έργο το ιατρικό που έχετε αναπτύξει σε σελιδοδείκτες να διανέμονται στον πληθυσμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να εκπαιδεύσουμε και παιδιά και εδώ ευχαριστώ το Αγκαλιάζω με το οποίο αρχίσαμε και μία στενή συνεργασία.
Να είστε καλά. Πάντα άξιοι, συνεχίζετε το πράγμα. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μας, για τον Σύλλογο Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου η Άγια Λάρκερη, για την βράβευση και την αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς μας στο κοινωνικό σύνολο. Δύο λόγια για τον Σύλλογό μας. Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1976 με σκοπό την προσφορά στους ογκολογικούς αρρώστους του νοσοκομείου, την ηθική και την οικονομική. Στην πορεία δημιούργησε το Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού, που λειτουργεί στην οδό Τήρινθος 2 στα Πατήσια, όπου υλοποιείται πρόγραμμα πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού με την επιστημονική βοήθεια του νοσοκομείου η Άγια Νάρκη. Εκεί έχουν πρόσβαση οι γυναίκες ηλικίες 40-69 ετών για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν γίνει 30.000 ψηφιακές μαστογραφίες. Από τον Οκτώβριο δε του 2012, σε συνεργασία με το Δήμο Μαρουσίου, ο οποίος έχει υπό την προστασία του, την εμβέλειά του, τους Δήμους της Περιφέρειας στα θέματα της υγείας, οι Δήμαρχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν γυναίκες από την περιφέρειά τους, οι οποίες είναι άνεργες, ανασφάλιστες και άπορες, ώστε να έχουν πρόσβαση στο Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου Μαστού του Συλλόγου μας, για να κάνουν πρόληψη με την ψηφιακή μαστογραφία. Η πρόληψη, πρέπει να ξέρουμε όλοι μας, σώζει ζωές. Κύριε Δήμαρχε, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, και από μένα προσωπικά, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη, προσφορά, ανθρωπιά και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή αυτή που μας κάνετε. Σαν πρόεδρος του Ροκρεανού Βουλή Πειραιά, ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο και τους συνεργάτες του για την άψογη συνεργασία που είχαμε προς όφελος του συμπολίτου μας. Τη τιμητική αυτή διάκριση την αφιερώνω σε όλους εσάς που έχετε πιστέψει ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τελευταίο μέρος. Θα καλέσουμε συλλόγους που λειτουργούν τα δικά τους προγράμματα, αυτόνομους συλλόγους, και τώρα στην αρχή του ένα ιστορικό σύλλογο της πόλης και ένα πιο πρόσφατο, την κοινωνική μερίδα Μοσχάτου, παρακαλώ πολύ με την αντιπρόεδρό του, να έρθει η κυρία Καλογεροπούλου την κυρία, και το φιλανθρωπικό σωματείο Αγάπη Υπάρχει με την κυρία Μανολάκη, την πρόεδρο του συλλόγου. Είναι δύο σύλλογοι, φιλανθρωπική, κοινωνική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή και την αναγνώριση στο δύσκολο έργο που επιτελούμε. Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Θα ήθελα να σας πω ότι ό,τι κάνουμε δεν το κάνουμε για να επιβραβευθούμε. Το κάνουμε με πολύ αγάπη. Όμως η επιβράβευση αυτή του κυρίου Δήμαρχου και του Δήμου μας, μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα καλέσουμε τρεις οργανώσεις. Την RSF, είναι η Ομάδα Επικοινωνίας και Διάσωσης, και δύο νέες οργανώσεις που ιδρύθηκαν στις δύο περιοχές. Η μία είναι η Ομάδα για την Αντιμετώπιση της Κρίσης στην Μεσοποταμία και η άλλη είναι η Πρωτοβουλία Κατοίκων Τάβρου για την Αλληλεγγύη. Είναι εδώ ο κύριος Τίμος Δασκαλόπουλος και ο κύριος Λάμπρος Πίσαρης. Παρακαλώ πολύ ο πρόεδρος Τίμος να πάρει το βραβείο, τη διάκριση για την RSF. Είναι εδώ και από την
από την ομάδα για την κρίση στο Μοσχάτο. Και του Ταύρου. Είναι πρωτοβουλία κατοίκων Ταύρου για την αλληλεγγύη. Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Πριν ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, θα ήθελα να ευχηθώ πρώτα χρόνια πολλά στον Δήμαρχο για την όποια συμπαράσταση μας έχει δώσει μέχρι σήμερα σαν ομάδα και θέλω να τονίσω ότι πώς να μην είμαι υπερήφανος σε μια ομάδα η οποία έχει καταξιωθεί τόσο πολύ στο στερέωμα του εθελοντισμού και είμαι μέλος της. Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι αυτό το κράτος να γίνει περισσότερο κοινωνικό και να μην βασίζεται μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, να ξεκινήσει και σαν κρατικός φορέας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ έναν ιερέα, ο οποίος μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα μου εδίδαξε, σαν ένεση δηλαδή μπορώ να πω, την αυτοσυγκράτηση και την ερεμία. Πατέρα Σίδρος, ευχαριστώ. Σε όλους σας καλή χρονιά. Πραγματικά δεν την περιμέναμε αυτή τη διάκριση από τον Δήμαρχο και τον ευχαριστούμε πολύ γιατί εμείς σαν πρωτοβουλία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνη απόφαση. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η πρωτοβουλία κατοίκων Ταύρου μόλις ξεκίνησε. Αυτό θέλω να σας πω. Έχουμε κάνει απλά μία-δύο εκδηλώσεις. Μόλις ξεκίνησε και είμαστε εδώ να συνεχίσουμε με πολύ αγάπη και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπό μας. Να είστε όλοι καλά. Σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της κίνησης πόλης Μεσοποταμία το Δήμο και τον Δήμαρχο Μοσχάτου για την πολύτιμη αρρωγή του και τη συνεργασία του κάθε φορά που ζητήθηκε. Όπως θα γνωρίζετε, η περισσότερη Μεσοποταμία είναι μια ανεξάρτητη κίνηση πολιτών, χωρίς κομματικό πρόσημο. Είναι προσανατολισμένη σε δράσεις υπέρ της τοπικής κοινωνίας. Σύντομα θα αναφέρω δύο πολύ σημαντικές. Καταρχάς, την Τράπεζα Χρόνου, δηλαδή ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση χρημάτων, η οποία είναι ήδη ευρύτατα γνωστή και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Από μια στατιστική ανάλυση που έχουμε κάνει, προέκυψε ότι το μέσο όφελος για κάθε νοικοκυριό που συμμετέχει στο δίκτυο της Τράπεζας Χρόνου είναι από 100 έως 150 ευρώ το μήνα, τα οποία δεν χρειάζεται να καταβάλει για υπηρεσίες που δέχεται ή που προσφέρει. Και επίσης να ενημερώσω ότι μέσα στο μήνα ξεκινάει μια πολύ καινούργια, πολύ σημαντική δράση, ένα ανταλλακτήριο αντικειμένων. Γιατί όταν λιγοστεύει η κατανάλωση, αυξάνεται η ανταλλαγή. Όλοι έχουμε πράγματα τα οποία δεν χρειαζόμαστε και μπορούμε να ανταλλάξουμε και να πάρουμε κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε να προχωρήσουμε αμέσως στην τοπή της πίτας, έχουμε ξεφύγει για τον χρόνο, αυτό το ομολογούμε, να πούμε ότι δεν έχουν, σήμερα δεν τιμώνται όλες οι συλλογικότητες της πόλης. Για παράδειγμα, επειδή συζητήθηκε προηγουμένως, ειδικά τους προσκόπους που αποτελούν μια διαχρονική εθνωτική ομάδα, όχι δεν θα σας καλέσουμε κυρία Λαριώτη, μια άλλη φορά με κάποιες άλλες παράλληλες εκδηλώσεις, παιχνιδιών κλπ, θα κάνουμε αυτό ακριβώς τιμητικό. Κυρίες και κύριοι, αφήσαμε στο τέλος, όχι για λόγους συνέχειας στο επόμενο μέρος της κοπής της πίτας, τη σημαντική παρέμβαση που έχει η Εκκλησία στις δύο περιοχές στην πόλη μας. Και θα παρακαλούσαμε τους δύο ιερούς ναούς που συμμετέχουν σε συσίτια και σε πρωτοβουλίες υποστήριξης αντίκων, το Πανσιλειότατο Πατέρα Ισίδρο Μπαϊλαχτάρη στον Εσταυρωμένο Ταύρο, το Πανσιλειόγεννητο Αρχιμανδρίτη Παρθένιο Μανατίδη, πατέρα, στον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου να έρθουν παρακαλώ πολύ να παραλάβουν τιμητικά αυτές τις δύο διακρίσεις. Και βεβαίως η κάθε εκκλησία έχει ένα δικό της πρόγραμμα στήριξης. Ξεκινάμε αυτές τις δύο εκκλησίες που οργανώνουν εδώ και καιρό συσίτια. Πέρα από τις ευχές για να είναι ευλογημένη χρονιά πραγματικά για όλους μας, ο ιερέας είναι φορέας ενότητας. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πάρω το λόγο από τον αδελφό μου, τον πατέρα Παρθένιο, αλλά είμαστε εδώ μαζί με όλους τους πατέρες των ενωριών
του Δήμου μας, Μοσχάτου και Ταύρου, μαζί με όλα τα ενωριακά φιλόπτωχα ταμεία, μαζί με τον τελευταίο ενωρίτη, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, που προσφέρει λίγα ή πολλά, μαζί με τις εταιρείες τροφίμων οι οποίες μας ενισχύουν, μαζί με κάθε άνθρωπο ο οποίος σκοπιάζει για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την Ευαγγελική εντολή, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Είμαστε εδώ μέσα σε αυτό που κατέθεσε ο κύριος Δήμαρχος και θέλω να ευχαριστήσω και τον ίδιο, αλλά και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε εδώ μέσα σε αυτή την ενότητα. Η Εκκλησία, όπως και ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει πάντοτε, ό,τι έργο έχει να επιτελέσει το κάνει όπως ο Χριστός λέει, χωρίς τη δεξιά να ξέρει τι πει η αριστερά. Όμως είμαστε εδώ ως φορείς ενότητας και συμπόρευσης με τον Δήμο, με τον κύριο Δήμαρχο, με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με κάθε Δημότη, γιατί μέσα σε αυτή την μικρή προσφορά αγάπης, ο Χριστός παίρνει αυτή τη μικρή προσφορά και την κάνει μεγάλη. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Θέλω να ευχαριστήσω την ενότητα που υπάρχει στον Δήμο. Νομίζω, κύριε Δήμαρχε, πολύ ταπεινά θέλω να το πω. Και το Μοσχάτο και ο Ταύρος έχουμε ένα προνόμιο. Είμαστε γειτονιές. Και είμαστε γειτονιές ζωντανές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ποιματικά. Είναι σημαντικό όμως απλά ανθρώπινα. Περπατάμε στον δρόμο και ξέρει ο ένας τον άλλον. Περπατάμε στον δρόμο και θα μάθουμε αν δεν είδαμε κάποιον, γιατί δεν τον έχουμε δει στην ενορία ή στη γειτονιά. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να το διατηρήσουμε. Είναι και οι δύο περιοχές από γενιά σε γενιά. Συνέχεια κατοίκων και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η παράδοση αυτή αξίζει προσωπική να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί γιατί είναι μέσα σε αυτό που ο καθένας ζει. Μικρασιάτες και οι μεν και οι δε, πρόσφυγες περισσότεροι, έχοντας πονέσει, έχοντας κοπιάσει, έχοντας εργαστεί, μεταλαμπαδεύουν αυτήν ακριβώς την πίστη και αυτήν ακριβώς την καλή διάθεση στην καθημερινότητα. Με όλη αυτή την διάσταση, με πίστη στον Χριστό, με ενότητα μεταξύ μας, όπως είπατε, και κυρίως με αγάπη, ξεπερνώντας σύνορα, γιατί η αγάπη του Χριστού δεν έχει σύνορα, πιστεύω ότι θα πορευτούμε μέσα στην δυσκολία, αλλά και σε όποια δυσκολία έρθει. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά τον κύριο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τιμή αυτή την οποία περιποιεί όχι στο πρόσωπό μου, αλλά στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, των συνεργατών μου δηλαδή, οι οποίοι πραγματικά καθημερινά δίνουν την παρουσία τους στην Εκκλησία μας για αρκετές ώρες, της συζύγου σας ή της κόρες σας, θα λέγαμε, τους δικούς σας ανθρώπους, που πιστέψτε με κύριε Δήμαρχε, μπορεί να αφήσουν τελευταίο το δικό τους φαγητό για να έρθουν στην Εκκλησία μας, να ετοιμάσουν το απαιτούμενο τις απαιτούμενες μερίδες φαγητού για το συσίτιό μας και έπειτα να πάνε σπίτι τους για να ετοιμάσουν τα δικά τους σπιτικά. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους ευχαριστώ σήμερα εγώ και τιμώ, διότι εγώ είμαι η βιτρίνα, αλλά αυτή είναι η ουσία, αυτοί κινούν θα λέγαμε τα νήματα της φιλανθρωπικής αυτής δραστηριότητας της ενορίας μας, τα συσίτια, για τους 60 και πλέον ανθρώπους που συσίτιζουμε καθημερινά και για τους 45 και πλέον ανθρώπους όπου βίβουμε τρόφιμα και ό,τι άλλο μπορούμε κατά άνθρωπον και εμείς σαν ενορία να προσφέρουμε. Τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους και από αυτό το βήμα που μου δίνετε θα ήθελα να προσκαλέσω και άλλους ανθρώπους από την ευρύτερη περιφέρεια, όχι μόνο του Μοσχάτου, βεβαίως και του Ταύρου, όχι μόνο τους δικούς μας ενωρίτες, αλλά και άλλων εκκλησιών, να βοηθήσουν και να στηρίξουν την υπόθεση αυτή του συσιτίου του Αγίου Κωνσταντίνου, διότι δεν είναι τωρινή, δεν είναι δηλαδή δημιούργημα της κρίσης της εποχής, αλλά μετρά 25 συναπτά έτη. Αυτό λοιπόν παρακαλώ πολύ την αγάπη σας και τη συνδρομή σας στη διακονή αυτή των ανθρώπων της ενορίας μας. Ευχαριστούμε.